1948, όπως είπαμε χθες, μετά από τη μάχη 70 ημερών που υπολόγιζαν οι καραβανάδες του αστικού στρατού και οι Αμερικάνοι ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα έχουν περικυκλώσει στο Δημοκρατικό στρατό, αυτό δεν το κατάφεραν, 70 μπαίνες μάχη και κατάφεραν, φυσικά μετά τις 70 μέρες είχαν σχεδόν κυκλώσει το Δημοκρατικό στρατό. Δεν τα είχαν πάρει όλα τα σημεία, τα στηρίγματα που είχε στο γράμμο, αλλά δεν μπορούσαν πλέον να σταθούν εκεί. Και αποφάσισαν έναν ελιγμό στρατηγικής σημασίας. Διδάσκεται ακόμα στις στρατιωτικές σχολές. Δηλαδή, διατήρησαν τη μορφή του μετόπου, όπως ήταν στις βασικές κορυφές, συγκέντρωσαν τις δυνάμεις κάτω, χαμηλά, στο χωριό Μονόπυλο. Είναι πίσω από αυτά τα μαυράδια που βλέπουμε μπροστά μας, τα βουνά που είναι ξεχιόνιστα. Ο στρατός είχε όλα αυτά μπροστά, τα βουνά που φαίνονται, που δεν είναι χιονισμένα. Έκαναν μια παραπλανητική κίνηση ότι θα χτυπήσουν αυτά τα βουνά, να περάσουν από εκεί. Και μέσα σε λίγο διάστημα, ωρών, κατέλαβαν ό,τι μπροστά υψώματα έλεγχε ο στρατός, άνοιξαν δρόμο και στις 20 με 21 του μήνα, βράδυ δηλαδή, πέρασε όλη η δύναμη του Δημοκρατικού στρατού με τα μεταγωγικά, με τις υπηρεσίες. Μήνα. Καλό μήνα. Αυγούστου, 20 με 21 Αυγούστου 48. Πέρασαν όλες οι δυνάμεις και ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή που βλέπουμε μπροστά μας. Σε αυτό το ύψωμα μπροστά εδώ που είναι, λέγεται Φαλτσάτα, έδωσαν μάχη εδώ πέρα, το είχε ο στρατός, έδωσαν μάχη, πέρασαν και πέρασαν εδώ απέναντι που είναι το Μαλιμάδι. Ευθυδιάστηκε ο στρατός, ήταν μια αριστοτεχνική σπάσιμο του κλειού.